Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για μία ακόμη φορά. Όπως βλέπετε σήμερα έχω ένα διαφορετικό background γιατί είμαι σε ένα διαφορετικό χώρο από αυτό που έχετε συνηθίσει. Βρίσκομαι λοιπόν στο Colors Urban Hotel και στα πλαίσια του Color Shooting αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο μέσα σε ένα από τα δωμάτια, τα πανυπερτέλεια, full, designata, διακοσμημένα, δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω να κοιτάω τριγύρω, δωμάτια του Colors και να κάνω ένα βίντεο το οποίο περιμένω να κάνω εδώ και 2 μήνες στο hall της Αγγλίας. Και παραπάνω από 2 μήνες βασικά. Από την Αγγλία εγώ επέστρεψα 14 Οκτώβρη και τα πράγματα που βλέπετε εδώ πίσω έχουν παραμείνει στο και τα πράγματα που βλέπετε εδώ πίσω έχουν παραμείνει στο δωμάτιό μου από τότε ανέκυχτα. Ναι, έχουν μείνει απείραχτα στο δωμάτιό μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχω φορέσει τίποτα, μόνο κάτι κάλτσες. Συγγνώμη και τα παπούτσια που φοράω τώρα, τα οποία θα τα δείτε σε λίγο. Και επειδή δεν ήθελα να έρθω μόνη με το παιδί, έχω φέρει μαζί μου την καλύτερη βοηθό που θα μπορούσα να έχω, τη φίλη μου την Ιωάννα, την οποία την έχετε δει και σε άλλα βίντεο σε αυτό το κανάλι. Γεια σας! Πάμε να ξεκινήσουμε. Η Ιωάννα είναι εδώ, θα μου πετάει τα πράγματα. Έλα, πάρε εδώ πέρα, πάρε, πάρε, πάρε. Ξεκινάμε με το πρώτο πράγμα. Ανυπομονώ να δω τι θα μου πετάξει η Ιωάννα. Παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα. Και εκεί πέρα που ήμουν σε απόγνωστο στο μαγαζί, στο JD που πήγα στην Αγγλία. Μου λέει αυτός ο πολιτής, ξέρω εγώ, έχουμε και αυτά τα μαντιλάκια σε έκπτωση. Και λέω, εδώ είμαστε, οκ, δώστε μου. Νομίζω τα πήρα από 12 λίρες 6 και είναι σε αυτή τη μορφή. Έχει αρκετά. 3, 4, 12 μαντιλάκια. Εδώ πέρα, σε αυτή τη μορφή. Δεν στεγνώνουν από όσο έχω καταλάβει, γιατί είναι κλειστά. Και είναι και σε αυτό το. Και σε αυτό εδώ πέρα το κουτάκι που είναι μια χαρά. Λοιπόν, επόμενο πράγμα που πήρα, βασικά τα μαντιλάκια τα πήρα για αυτά τα παπούτσια. Τα βλέπετε εδώ πέρα. Πεντακάθαρα παπούτσια. Εδώ, αυτά. Δεν θυμάμαι ποιο μοντέλο είναι, γιατί το κουτί προφανώς δεν μπορούσα να το πάρω μαζί μου. Αλλά είναι φύλλα και είναι μια ακόμη φορά που παίρνω φύλλα παπούτσια από το εξωτερικό. Και τα πήρα, παιδιά, 30 λίρες. Είναι τα πιο αγαπημένα μου. Είναι full βολικά και μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί ταιριάζουν με τα πάντα. Λες να δοκιμάσουμε το μαντιλάκι να δούμε τι κάνει. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν εδώ πέρα live το μαντιλάκι. Ανοίγουμε το μαντιλάκι. Το μαντιλάκι είναι ιδιαίτερο. Έχει κάποια συγκεκριμένη πλευρά. Α, χαμός. Α, καλέ, έφυγε κατευθείαν. Το έχει κάνει αγνώριστο νομίζω. Είναι απίστευτο. Ιωάννα, τι έχεις να πεις, πόσο τα βαθμολογείς τα παπούτσια μου? Τα παπούτσια ή τα μαντιλάκια? Και τα δύο. Κάνε το κόμπο. Τα μαντιλάκια τους δίνω ένα 10 σίγουρα. Γιατί έχεις πρίσει τα παπούτσια. Θα βάλεις τα παπούτσια μου κάτω από 10. Δεν σε αρέσει. Θέλει να παίρνει περισσότερα παπούτσια. Θα τα δώσω ένα 9 γιατί είναι τα πιο απλά παπούτσια που έχεις πάρει. Επόμενο, παρακαλώ. Αυτή τη σακούλα αρχικά δεν θα την πετάξω ποτέ στη ζωή. Έτσι λοιπόν είναι η Palace, μια σχετικά φθηνή streetwear εταιρεία που πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Στο μαγαζί αυτό για να μπεις, thank you Theo Mav που ήρθες και μας μας καθοδήγησες και μας έκανες να ξοδέψουμε τα λεφτά μας πάλι. Και τέλος πάντων, ναι, στο μαγαζί για να μπεις περιμένεις σε ουρά. Μπαίνει λίγος κόσμος μέσα. Και συνέχεια ανανεώνεται, μπορεί να περιμέναμε κανένα 20 λεπτό σίγουρα. Για τη Supreme μπορεί να περιμένεις 1 ώρα, 2 ώρες και μπαίνεις μέσα, ξέρω εγώ, έχει λίγα πράγματα, δεν έχει μαγαζί χαμό, λίγα σχέδια τη συγκεκριμένη collection και μπαίνεις και παίρνεις και φεύγεις. Λοιπόν, εγώ αυτό που πήρα από εκεί είναι αυτές εδώ πέρα οι κάλτσες, οι οποίες ήθελα κάτι άλλες, αλλά αυτή εκεί πέρα ήταν λίγο περίεργη. Γιατί του ζητούσα το νούμερο, δεν είχαν το νούμερο. Ζητούσα μετά το χρώμα, δεν είχαν το χρώμα. Γενικότερα δεν υπήρχε συνεννόηση. Τέλος πάντων, πήρα αυτές εδώ. Είναι απλές γκρι. Που έχουν ένα πι. Έχουν ένα πι εδώ. Και το Palace κάτω. Και εκεί δίνουν και αυτοκολλητάκια μαζί. Εδώ πέρα, όμορφα, ωραία. Ήθελα και λευκό, δεν είχαν λευκό. Δεν ξέρω γιατί μπήκα σε αυτό το μαγαζί τέλειο που δεν είχε αυτά που ήθελα να πάρω. Αλλά τέλος πάντων. Οπότε έχουμε από εκεί αυτά. Νομίζω σας είπα ότι τις πήρα 12 λίρες. Δεν ξέρω αν το είπα, το λέω τώρα. Οπότε αυτά από εκεί. Δεν είναι μία απλή σακούλα Nike, για όσους παρεξηγούνται με το Nike. Μπήκαμε στο Nike Town, το οποίο ήταν ένα τετραόροφο μαγαζί της Nike.
Με DJ μέσα, με custom εκείνη τη στιγμή να κάνεις τα παπούτσια. Με κάτι τέλεια δοκιμαστήρια, τα οποία αν δεν τα έχετε δει να τα δείτε στο vlog. Εδώ πάρω κάπου να εμφανιστείτε. Θα ξεκινάω τώρα. Και γυρνώντας εκεί μέσα, εγώ ήμουν στα χαμένα, η Αραβέλα προσπαθούσε να με μαζέψει. Και λέω τι αναμνηστικό να πάρω, να μου μείνει τουλάχιστον από την Αγγλία, μην πάρω καμιά απλή μπλούζα. Πήρα μία κοντομάνικη, η οποία γράφει London πάνω. Και νομίζω ότι έχει σε αρκετές χώρες της Ευρώπης όπου έχει Nike μία τέτοια μπλούζα. Μια φίλη μου έχει από τη Βαρκελόνη. Τέτοια, Μάγδα μου. Κλαίω. Τώρα θα σας πω ακριβώς. Τη μούλα, γιατί τα έχω σημειωμένα τη όλα. Μούλα. Τη μούλα να σας πω, τη μούλα ή τη μούλα της μπλουζίτσας ήταν 21.95 λίρες, ξέρω εγώ, 22 λίρες πείτε. Επόμενο! Επόμενο πράγμα που περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό να πάρω, γιατί μου είχε τελειώσει το δικό μου. Και μιλάω, επειδή είναι γυάλινο και ευαισθητούλη μου το έφερε εδώ, με βοηθώ στα χέρια. Είναι ένα pomade από την Kiko, το οποίο είναι κάπως έτσι, φαίνεται. Είναι ο μόνος τρόπος και ο πιο βολικός για να βάψεις τα φρύδια σου. Είναι το νούμερο 5, σχετικά σκούρο, αλλά δεν μπορούσα να πάρω πιο ανοιχτό. Αυτό περίμενα να το πάρω πάρα πολύ καιρό και είχε 8 λίρες. Γενικά νομίζω θα... που πάει για τα επόμενα 2 χρόνια, έχει πάρα πολύ προϊόν μέσα και επειδή έχω μάθει ότι η Kiko έρχεται σύντομα στην Ελλάδα, για όσους ενδιαφέρεστε, κάντε υπομονή. Μην γελάτε, σας παρακαλώ. Και θα το πάρετε από την Kiko μόλις ανοίξει, αλλά αν δεν μπορείτε να περιμένετε, η Kiko έχει και e-shop χωρίς τελωνίο, έχω κάνει και σχετικό βίντεο πιο παλιά και μπορείτε να το παραγγείλετε από εκεί. Ένα άλλο πράγμα που πήρα για τα φρύδια, το οποίο δεν μπορούσα να το πω στην κοπέλα, είχα κοπελάρει πάρα πολύ, την έλεγα θέλω κάτι για τα φρύδια και δεν μπορούσα να θυμηθώ ότι λέγεται gel, ξέρω εγώ, μάσκαρα gel για τα φρύδια. Οπότε έχω πάρει αυτό, είναι διάφανο και είναι στην ουσία σταθεροποιητικό φρυδιών που okay, είναι καλό, αλλά δεν είναι σαν τις benefit το οποίο το περνάς και το φρύδι απλά κοκαλώνει και μένει εκεί σαν έχεις βάλει λάκ. Αυτό δεν το κάνει, είναι λίγο πιο light, αλλά είναι εξίσου καλό. Και τρία τελευταία πράγματα την Kiko. Είχε 2+1 δώρο σε μολύβια χιλιών. Και επειδή εγώ πάντα τα μολύβια μου τα χάνω, πήρα αυτά τα οποία τα έχω ξαναδοκιμάσει. Πήρα από χρώσεις τα οποία έχω ξαναπάρει πάντα αυτά. Είναι η 531, 534, 535. Σου φαίνεται? Όχι, φαίνεται όλα μαύρα, αλλά έχω κάνει εδώ τα δύο χρώματα. Α, παρακαλώ. Αυτά. Ναι, αυτά. Ευχαριστώ. Και το άλλο είναι λίγο πιο κοκκινοπό, νομίζω. Αυτό δεν έχει χρησιμοποιήσει. Ναι, γενικότερα μπορούν να φορεθούν και μόνο τους χωρίς κραγιόν από πάνω, γιατί είναι πάρα πολύ σταθερά και βγάζουν χρώμα. Ενώ με άλλα μολύβια τυχαίνει να χρειάζεται να το πατήσω σαν να μην υπάρχει αύριο για να βγάλει. Τη μάσκαρα του φρυδιού την πήρα 8 λίρες και αυτά 5 λίρες όλα μαζί. Καταλάβατε. Τώρα κόψω χρονιά. Και αυτό που όλοι περιμένατε προφανώς και ήταν αυτό το σημείο του βίντεο. Εγώ ξαναστέλνω πίσω από την κάμερα τη σακούλα. Τώρα από εδώ και πέρα, λοιπόν, όλα αυτά που θα σας δείξω είναι από τα Primark. Και πρέπει να έχω ανοιχτό το τευτέρι μου για να βλέπω πώς τα πήρα. Παρακαλώ. Πρώτο, πήρα αυτό εδώ πέρα το διακριτικό γνωστό καπελάκι, το οποίο το έχω βάλει καλά. Το έχω βάλει τέλεια. Το οποίο το έχετε δει σε ήδη αρκετές φωτογραφίες στο Instagram. Τέτοιο καπέλο είχα πάρει και πιο παλιά, απλά ήταν πιο μαλακό εδώ πέρα και δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Οπότε βρήκα αυτό, είναι κλασικό καπελάκι μαύρο, όπως θα ξέρετε. Πάρα πολύ ωραίο και είχε 8 λίρες. Όσες φορές έχω ψάξει τέτοια καπέλα εδώ πέρα, είναι τουλάχιστον 20-25 ευρώ, στην ίδια ποιότητα, γιατί αυτό είναι όντως καλή η ποιότητά του, αλλά είναι μια χαρά. Για την ώρα δεν μου έχει βγάλει κάποιο πρόβλημα. Επόμενο. Κατά κάποιο τρόπο, νομίζω ότι καλύτερα που το haul γίνεται τώρα, γιατί αν το έκανα πιο πριν θα είχα γκρινιάξει για τα μισά πράγματα λόγω καιρού. Αλλά τώρα που έχει αρχίσει και κάνει λίγο κρύο, επιτέλους, μπορώ να σας τα δείξω και να πω ότι θα το φορέσω σύντομα. Το κασκόλ φουλάρι κουβέρτα πράγμα, αυτό εδώ, έχει 4 λίρες και μου άρεσε πάρα πολύ τα χρώματά του. Μου κάνανε κάτι πολύ ευκολοφόρο το πρώτο και χειμωνιάτικο και το πήρα. Boom! Λοιπόν, και αυτό το παλτό το έχετε δει. Με έχετε ρωτήσει επίσης πάρα πολύ και στεναχωρηθήκατε που δεν μπορείτε να το βρείτε εδώ πέρα. Είναι ένα κλασικό παλτό, πολύ μακρύ για μένα. Για το 1,60, 58, δεν ξέρω πώς είναι. Είναι αυτό εδώ, κλασικά με τα κουμπάκια του, 30 λίρες είχε. Εγώ πήγαινα βασικά για μια ροζ γούνα.
η οποία άλλο χρώμα φαινόταν από το ίντερνετ, άλλο χρώμα ήταν εκεί και δεν μ' άρεσε. Δηλαδή στο ίντερνετ ήταν πιο ροζ και εκεί ήταν πιο λίγο σαν πιο μιλομόβ. Τέτοια φάση. Μετά από πολύ πολύ σκέψη, βλέπω αυτό που έτσι κι αλλιώς ήθελα εγώ παντού γιατί δεν είχα τέτοιο και είναι κομψότατο. Φοριέται όλη μερής και όλη νυχτής και με έχει βολέψει άπειρα, είναι πάρα πολύ ζεστό και το αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Επόμενο είναι αυτό το μπλουζάκι που λέει London πάνω, πολύ περίεργο. Κοντομάνι και απλή λευκή μπλούζα, φοριέται με τα πάντρα, φοριέται όλες τις ώρες και μ' άρεσε, λέω σαν αναμνηστικό να πάρω αυτή, παρόλο πρώτα πήρα αυτή και μετά πήρα την άλλη από την Nike. Και αυτή είχε 6 λίρες, νόμιζα 8, 6 λίρες και αυτή. Next! Αυτό λοιπόν, αν φυταλαντευόμουν να σας πω την αλήθεια για το αν θα το πάρω ή όχι, μέχρι που πήγα στο δοκιμαστήριο, το δοκίμασα και λέω, έχει πολλούς τρόπους να φορεθεί. Είναι αυτό εδώ πέρα το που κάμψω, μακρύ σχετικά, μπορεί να φορεθεί μέσα από φούτερ, μπορεί να φορεθεί μόνο του σαν φόρεμα, μια ζώνη, μπορεί να φορεθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Και αυτό είχε 10 λίρες. Καταλαβαίνετε ότι είναι τιμές, τις οποίες δύσκολα τις βρίσκεις εδώ πέρα, δηλαδή πρέπει να τις βρεις σε εκπτώσεις και μπορεί και ούτε τότε. Αλλά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου μαγαζιά που πλέον αποτελεί κριτήριο για το αν θα πάω σε μια πόλη. Πλάκα κάνω. Απλά το ψάχνω κάθε φορά να δω αν είναι εκεί, γιατί όντως μπορείς να πας να ψωνίζεις και να εξοπλιστείς για το υπόλοιπο του μήνα, της εποχής, του χρόνου. Επόμενο, κανείς θα το περίμενε ξανά, είναι αυτό εδώ πέρα το τρίτο που λέει Λόντο. Γενικότερα δεν πήγα στο Λόντο, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κόσμος, αλλά τόσο καιρός που έχει περάσει από τότε που είμαι να κάνω το haul, λογικά θα το έχουν ξεχάσει. Οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το φούτερ. Λευκό και αυτό λευκό, απλό, αυτό έχει 8 λίρες. Δηλαδή, εντάξει, και είναι πάρα πολύ μαλακό. Λοιπόν, ένα ακόμα τσαντάκι για τη συλλογή μου. Αυτό απλά το είδα, ξέρετε, εκεί μπροστά μου, χτύπησε το μάτι επειδή ήταν ασημή, είχε 5 λίρες, αλλά εγώ μέσα, λόγω αποθήκευσης και για να μην μας πει τίποτα η Ryanair, έχω βάλει κάποια σκουλαρίκια που πήρα από εκεί. Πρώτη φορά στα χρονικά πήρα χρυσούς κρίκους, απλούς, και άλλους χρυσούς, αλλά έχουν πάνω περλίτσες. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι πάνω πολύ γλυκούλη. Κα, σκουλαρίκια. Είχανε 2 λίρες. Απίστευτο. Και κάτι άλλα σκουλαρίκια που πήρα, δεν ξέρω πότε θα τα βάλω. Είναι αυτά εδώ. Τα οποία παίζει να ήταν σε... Α, ναι. Ήτανε προσφορά και είχανε 1 λίρα. Να, και να μην τα βάλεις ποτέ και να τα βάλεις μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπη, λατρεία, αγάπη, αγάπη. Για τα powerbank σε αυτόν τον κόσμο, γιατί πραγματικά είναι το πρώτο πράγμα που κουβαλάω μαζί μου μέσα στην τσάντα. Είναι αυτό εδώ. Απόλυτα διακριτικό, όπως ξέρετε. Αυτό έχει 8 λίρες. Έχει όμως και φακό. Oh. Είναι τέλεια. Και προφανώς δεν θα μπορούσα να φύγω από την Αγγλία χωρίς ομπρέλα, γιατί από εδώ δεν πήραμε ομπρέλες. Έλα όμως που έβρεξε. Και μπήκα και πήρα αυτή την ομπρελίτσα, η οποία τυχαίνει να είναι και ίδια με τη θήκη μου αυτή τη στιγμή και ίδια με τις κάλες μου, τις οποίες δεν μπορώ να σας δείξω τώρα γιατί είναι σχετικά δύσκολο. Έχει 4 λίρες, ομπρελίτσα, απλή, λιτή, αφαίρετη. Αυτά λοιπόν τα τέλεια. Θα μου δώσεις ένα. Όχι, δεν είναι. Αυτό εδώ πέρα είναι σκράντσες τα λένε. Ναι. Σκράντσες, 2 λίρες και είναι τούλινα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Και άλλα τέτοια, γιατί αυτά τα λαστιχάκια τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και τα χάνω στο δευτερόλεπτο. Αυτά είχανε μια μισή λίρα. Μια μισή λίρα. Τα τσάιλις. Ναι, ναι, εδώ φλεξάρουμε με 2 ευρώ από τα πρέμα. Πήρα λοιπόν ένα σετ αλυσίδες. Να τα, εδώ τα βλέπετε. Ναι, ναι, ναι. Focus. Λοιπόν, που είχανε και αυτές 2 λίρες. Δεν έχω φορέσει γενικότερα ποτέ, δηλαδή ούτε βραχιό. Είναι αυτές εδώ οι αλυσιδούλες. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι δεν έχω φορέσει ούτε αλυσίδες, ούτε βραχιόλια φορά, ούτε ρολόγια φορά. Μόνο σκουλαρίκια που για να κάνω τις τρύπες αυτιά μου είχα πάρει 3-4 άτομα μαζί μου. Εδώ. Θα πάρω κάτι που δεν θα βάλω. Ναι, ένα πολλά. Είναι καταληξιδή Ιωάννα. Ένα από τα πολλά τέλος πάντων. Αυτά ήτανε, τελειώσαμε. Εσείως αυτό το haul έφτασε στο τέλος του. Μπορώ επιτέλους από σήμερα και μετά να χρησιμοποιήσω αυτά τα πράγματα αφού τα έχετε δει όλες. Σε αυτό το βίντεο κάντε like, subscribe στο κανάλι μου, ακολουθήστε με στο Instagram και κάντε like, σελίδα μου στο Facebook και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Bye!